Σήμερα θα παρουσιάσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού. Στο παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται το ΑΕΠ να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%. Αυτό σημαίνει απώλεια μερικών δισεκατομμυρίων. Στην Ευρώπη αναμένεται πτώση του ΑΕΠ κατά μία μονάδα. Στην Ελλάδα θα δούμε απώλεια περίπου τα 20 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει, κάνοντας μια μικρή ενεργειολογική αυθαιρεσία, ότι ο πλούτος αυτός δεν θα μπορέσει να παραχθεί ή να αναπληρωθεί μέσα στο έτος. Αυτό συνεπάγεται για τα άτομα, τις επιχειρήσεις, για όλους μας, ότι θα δούμε να περιορίζονται οι επιλογές μας έως και να αδρανούμε. Είναι το κύριο αποτέλεσμα του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Η παράταση των συνθηκών θα μας οδηγήσει στο να παραμεριστούν τα προβλήματα ρευστότητας και να αναδειχθούν προβλήματα δομικά της οικονομίας όλης αλλά και των επιχειρήσεων. Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση στοχεύουν σε δύο άξονες. Στην υγεία. Αυστηρά αναμένονται να γίνουν αυστηρότερα τις επόμενες μέρες. Για την άλλη πλευρά της οικονομίας, οι εργαζόμενοι στηρίζονται αρκετά. Σύντομα θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε ένα ανοίγμα εγγυήσεων, πιστώσεων και ίσως και κουρέματος κάποιων χρεών. Οφείλονται όλα αυτά στο ότι ο κοροναϊός παρουσιάζει εκθετικό ρυθμό. Ρυθμό που είναι περίπου στο 1,07 σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα. Αυτά ισχύουν και στην Ελλάδα. Θα πρέπει ο ρυθμός αυτός να γίνει γραμμικός, εννοώντας ότι θα πρέπει να κατέβει στο 0,7. Αυτό σημαίνει ότι τα κρούσματα με βάση ότι αυτή τη στιγμή σήμερα είναι γύρω στα 500, αύριο θα πρέπει να είναι 3 και όχι 30. Αυτή είναι η απόσταση που μας χωρίζει. Όταν θα δούμε αυτό το μικρό γραμμικό ρυθμό να διατηρείται και για ένα διάστημα 15 ημέρων, αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να χαλαρώνουν και τα μέτρα πολιτικής και να επανερχόμαστε σιγά σιγά σε μια ομαλοποίηση η οποία θα πάρει γύρω στους 4-5 μήνες. Η κρίση γεννά ευκαιρίες. Κάθε κρίση γεννά ευκαιρίες. Αυτό συμβαίνει γιατί αναδύονται συγκρούσεις. Για να δώσω περιεχόμενο στον όρο σύγκρουση θα αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα. Βλέπουμε, αναφέρονται τα δελτία ειδήσεων στην ατομική ευθύνη. Αυτή συναντά το πεδίο εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Συγκρούσεις βλέπουμε ανάμεσα στο περιβάλλον και στην υγεία. Δηλαδή, ενώ ζητάμε τη μείωση της πλαστικής συσκευασίας, αυτή τη στιγμή φοράμε όλοι πολλά πλαστικά γάντια την ημέρα, τα οποία καταλήγουν στα σκουπίδια. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, δηλαδή η σύγκριση μεταξύ της συμβατικής παράδοσης του μαθήματος με τη διαδικτυακή παράδοση του μαθήματος. Ο ρόλος του κράτους επίσης έχει ένα πεδίο σύγκρουσης. Όλα αυτά είναι πεδία δράσης της κάθε επιστήμης. Είναι πεδίο δράσης των επιχειρήσεων startups, αλλά και των κοινών επιχειρήσεων. Θα δώσω μερικά παραδείγματα ευκαιρίων. Πρώτον, μπορούμε να δούμε ότι κατά τον τρόπο με τον οποίο θα ιχνηλατούμε, θα ανιχνεύουμε τη θερμοκρασία στον πληθυσμό. Αυτό μπορεί να γίνεται σήμερα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας σταματά για μερικά δευτερόλεπτα να μας θερμομετρήσει με ένα ηλεκτρονικό θερμόμετρο, αλλά υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις που έχουν κατασκευάσει μια μονάδα τεχνικής νοημοσύνης, δηλαδή μια θερμική κάμερα, μη σας τρομάζει η τεχνική νοημοσύνη, μια θερμική κάμερα η οποία μετρά τη θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος εν κινήσει. Δεν χρειάζεται κάποιος να σταματήσει. Γίνεται μια κανονική ροή. Αυτό κερδίζουμε χρόνο. Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν γάδια τα οποία όταν πλησιάζουν μια επιφάνεια και είναι μολυσμένοι να αλλάζουν χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι θα εγκυλατίσουμε και θα μπορούμε να επιμεληθούμε την αποστήρωσή της. Τι μπορούν να κάνουν τα νοικοκυριά? Μπορούν πρώτα να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να θέσουν αυστηρές προτεραιότητες. Και επίσης να συνοδεύσουν αυτές με ένα πρόγραμμα ταμιακό πού θα ξοδέψουν τα λεφτά και πώς, και αυτό να ακολουθηθεί αυστηρά. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει σε τρίμηνο, εξάμηνο και ετήσια βάση, ώστε να μπορέσουν να κάνουν και τις αναγκαίες προσαρμογές και να κατευθύνουν το ρευστό τους εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη.
Κάθε φορά θα πρέπει να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να θέτουν προτεραιότητες. Στις επιχειρήσεις έχουμε τα πρώτα τρία εργαλεία. Πρώτον, το κομμάτι του επαναπρογραμματισμού των ταμιακών ζωών είναι άμεσο και πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επίσης υπάρχουν το κομμάτι της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των λειτουργιών τους και όποιος θέλει να δει μια περίπτωση που ταιριάζει σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να κοιτάξει τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην επιχειρησιακή συνέχεια. Για τη μικρή μας τοπική κοινότητα θα προέτρεπα τους επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς να συστήσουν μια επιτροπή, ένα γραφείο διαχείρισης κρίσης με σκοπό να εξειδικευτεί στα προβλήματα του τουριστικού κλάδου. Ευχαριστώ τον Ανέστη και τον συγχαίρω για αυτή την πρωτοβουλία.